Η κρίση του κορονοϊού θα προκαλέσει παγκόσμια οικονομική κρίση. Μεγάλη συζήτηση γίνεται για το ευρωομόλογο από την αρχή της πανδημίας. Ευρωομόλογο σημαίνει ότι όλες οι χώρες εγγυώνται για το δάνειο από κοινού. Η πρόεδρος του δικτύου και πρώην επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Άννα Διαμαντοπούλου, ανέφερε τους λόγους για τους οποίους είναι δύσκολη η έκδοσή του. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει ευρωομόλογο. Θα το πω πάρα πολύ απλά. Δεν θα ήταν μια ένδειξη αλληλεγγύης όμως αυτό, κυρία Διαμαντοπούλου? Για να το πούμε λοιπόν απλά, για να δούμε πώς ορίζεται η αλληλεγγύη. Τι σημαίνει ευρωομόλογο? Σημαίνει ότι ένας ευρωπαϊκός θεσμός λέει, κοιτάξτε, εμείς βγάζουμε αυτό το χαρτί, λέμε ότι αυτό το χαρτί στοιχίζει τόσο και το βγάζουμε στην αγορά για να μαζέψουμε λεφτά. Αυτό που είπατε προηγουμένως. Αυτό το χαρτί, επειδή θα έχει πίσω του την Ευρώπη, δηλαδή μία από τις σοβαρότερες και ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου, θα έχει αξία, άρα θα βγει στην αγορά με πολύ μικρό επιτόκιο. Δηλαδή, εάν θα πάσεις να το αγοράσεις, το επιτόκιο μπορεί να είναι 0,1%. Άρα εγώ όταν θα σου δώσω πίσω τα λεφτά ως Ευρώπη θα πληρώσω μικρό επιτόκιο. Άρα εγώ θα μαζέψω πολλά λεφτά και αυτά τα λεφτά θα τα μοιράσω στις χώρες μου. Ωραία, αυτό είναι το ευρωομόλογο. Τι συμβαίνει σήμερα? Η κάθε χώρα βγάζει τα δικά της ομόλογα. Η Γερμανία που έχει πολύ ισχυρή οικονομία, όταν βγάζει ομόλογο στην αγορά, έχει αρνητικό επιτόκιο. Δηλαδή την πληρώνουν για να τους δώσει ομόλογα. Επειδή είναι σταθερά, έχει εγγύηση τα χρήματα που δίνει, το ομόλογο που δίνει, την πληρώνουν για να πάρουν ομόλογο. Η Ελλάδα έχει επιτόκιο υψηλό. Η Ιταλία έχει επιτόκιο υψηλό. Εάν λοιπόν μπει ευρωομόλογο, η μεν Ελλάδα, η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία δεν θα έχουν επιτόκιο καθόλου, θα έχουν πολύ μικρό. Η δε Γερμανία θα χάσει, γιατί θα έχει μεγαλύτερο από αυτό που θα έπαιρνε ως χώρα. Στο αρνητικό που είχε. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι για να υπάρξει το ευρωομόλογο και να έχει αξία, πρέπει κάποιος να το εγγύηθει. Ποιος θα το εγγύηθει? Εάν δεν είναι η Γερμανία μέσα, μπορεί η Ιταλία να εγγυηθεί ευρωπαϊκό ομόλογο? Και αν αύριο βγει ο Σαλβίνη και πει δεν πληρώνω εγώ? Η Γερμανία, όπως ανέφερε η πρόεδρος του δικτύου, προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στην Ευρώπη τον προηγούμενο αιώνα. Καταστροφές μη συγχωρήσιμες. Ο ρόλος της Γερμανίας στον προηγούμενο αιώνα, απέναντι στη χώρα μας και απέναντι σε πολλές άλλες χώρες, ήταν εξαιρετικά τραυματικός και δεν είναι συγχωρήσιμος. Και βεβαίως γι' αυτό είναι ανοιχτές όλες οι δίκες και γι' αυτό είναι ανοιχτό το θέμα από πλευράς μας για το θέμα των δανείων. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες και γιατί οι καταστροφές που έγιναν στις χώρες. Είναι τρομερές. Θα σας συμβούλευα να διαβάσετε, εγώ το διαβάζω τώρα μέσα στην καραντίνα, ένα πάρα πολύ μεγάλο αλλά καταπληκτικό βιβλίο του Τόνι Τζαντ, που λέει «Η Ευρώπη μετά τον πόλεμο», που περιγράφει ακριβώς ποια ήταν η κατάσταση μετά τον πόλεμο σε όλες τις χώρες. Μάλιστα. Τι έγινε στην Πολωνία, στη Γαλλία, στη Μεγάλη Βρετανία, δηλαδή αίμα και άμμος. Στην κεντρική Ευρώπη, η Σκανδιναβία δεν αγγίστηκε, αυτό είναι αλήθεια. Η κεντρική Ευρώπη, ο Νότος, η Ισπανία καθόλου και η Πορτογαλία εκτός πολέμου, η Ιταλία και η Γερμανία, και αυτές η Γερμανία έγινε κομμάτια από τους συμμάχους μετά. Μετά τον πόλεμο ήταν τρομερές οι καταστροφές. Όχι, κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι εντάξει απέναντί μας. Όσον αφορά το σενάριο προώρων εκλογών, η κυρία Διαμαντοπούλου ανέφερε πως είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει η δύναμη να γίνουν μεταρρυθμίσεις. Να μην σκεφτεί η κυβέρνηση το πολιτικό κόστος και να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις. Τώρα, αν αυτό θα το κάνει με εκλογές ή χωρίς εκλογές, δεν μπορώ να εκτιμήσω, αλλά προσωπικά δεν αποκλείω τις εκλογές. Μάλιστα.